Εμείς προχωράμε και θα πάμε κάπου κοντινά, θα πεταχτούμε μέχρι το Αίγιο, γιατί μας περιμένει ο κύριος Βασίλης Ψαράς, είναι εικαστικός και καλλιτεχνικός διευθυντής του οργανισμού Πριμαρόλια. Να πούμε για αυτό το φεστιβάλ που σε λίγες ημέρες ξεκινάει, συγκεκριμένα 25 Σεπτέμβρη. Ανοίγετε τις πόρτες σας. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα σας κύριε Πατρινού. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ναι, 25 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο, έχουμε τα εγγένεια στον ανακαινισμένο κιόλας πρώην κήπο της Χαρτοποιίας Αιγείου. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο η καινοτομία του είναι στη σύνδεση της σύγχρονης σκέψης με την προφορική ιστορία και το σύγχρονο πολιτισμό και την ταυτότητα τόπου. Οπότε, όπως ο κόσμος γνωρίζει, έχει ως άξονα την ιστορία, την πλούσια ιστορία της Ταφίδας από το Αίγιο, την Πάτρα και άλλες περιοχές. Αλλά φέτος κάνουμε και μια έτσι στροφή στο, ενώ η Σταφίδα θέλω να πω ότι ήταν το 19ο αιώνα το κέντρο βάρους της Αιγιάλιας και της Αχαΐας και άλλων περιοχών, τον 20ο αιώνα υπάρχει το χαρτί, υπάρχει χαρτοποιία, υπάρχει μια άνθηση λοιπόν σε αυτό, και έτσι λοιπόν στη φετινή έκθεση έχουμε έργα σύγχρονης τέχνης τα οποία αρχίζουν και στρέφονται πια και σε μορφές τέχνης οι οποίες συνδυάζουν το χαρτί. Να πούμε άλλωστε ότι είστε σε νέο χώρο, έτσι, μιας και λέτε και για τον συνδυασμό με το χαρτί. Έχετε μετακομίσει και πάτε για πρώτη χρονιά στην Χαρτοποιία Αιγείου, που είναι νομίζω και ο κρίκος, ο συνδετικός σε αυτά που αναφέρατε πριν, στο πώς ενώνονται αυτές οι δύο ιστορικοί περίοδοι για το Αίγιο. Ναι, έχουμε κάνει αυτό το βήμα στην χαρτοποιία. Το φετινό φεστιβάλ, υπενθυμίζω ότι είναι και το τρίτο φεστιβάλ που κάνουμε. Έχουμε ξεκινήσει το 2019 με την θεματική του καρπού. Στο επίκεντρο ήταν και η Μαύρη Σταφίδα. Το 2020 η θεματική του φεστιβάλ ήταν οι κινητικότητες, με την αντίστοιχη έκθεση πάντα σύγχρονης τέχνης. Και το 2021 φέτος η έκθεση αλλάζει χώρο. Φεύγουμε από το κτίριο που ήμασταν στο παραλιακό μέτωπο, το κτίριο Κανελόπουλου, και πάμε στην Χαρτοποιία Αιγείου. Έχουμε τρεις καλλιτέχνες φέτος. Τρεις πάλι καινούργιους καλλιτέχνες, οι οποίοι κλήθηκαν με κατόπιν πρόσκλησης να δημιουργήσουν νέα έργα, τα οποία έχουν μια τοποειδικότητα με την ιστορία της Ταφίδας, το χαρτί. Έχουμε την Μαρία Βαρελά, την Ιρτό Ξανθοπούλου, τον Γιάννη Παπά. Ένας επισκέπτης στα εγγένεια θα δει έργα μέσα στον κήπο, στα τρία κιόσκια κιόλας του κήπου που έχουν ανακαινιστεί, και ελπίζουμε ότι θα δει πάλι κάποιες καινούργιες μορφές τέχνης με πιο τοποειδικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν πια την πλέξη, την χαρτοϋφαντική, τις σημαίες. Οπότε φέτος έχουμε έργα τα οποία σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις, λοιπόν, με τη χαρτοϋφαντική, γιατί κύριος άξονας θεματικός φέτος της έκθεσης είναι η σύνδεση του κειμένου με την ύφανση. Text και textile, λοιπόν. Γι' αυτό και ο τίτλος, φαντάζομαι, μια βελονιά στην ώρα της. Θέλω να μου πείτε λίγο για την έμπνευση, γιατί είπαμε για σταφίδα, είπαμε για χαρτί. Πού κολλάει όμως, σαν τίτλος πάντα, και η βελονιά, έτσι, με την έννοια της ύφανσης, όπως είπατε, ή τουλάχιστον της εργασίας τότε πάνω σε αυτό, και όταν λέμε στην ώρα της, δηλαδή ο χρόνος, το να γίνεται κάτι τη στιγμή που πρέπει, αυτό το timing το λεγόμενο. Κοιτάξτε, ήταν μια θεματική η οποία ξεπήδησε στις αρχές του έτους. Πάντα έχουμε 6 με 7, 8 μήνες δουλειάς, σίγουρα πριν τα εγγένεια του κάθε φεστιβάλ. Η οποία θεματική ξεκινά λοιπόν από αυτή τη φράση. Θεωρώ ότι στην επιμέλεια της έκθεσης που κάνουμε και η Νάνση Χαριτονίδου και εγώ αυτή τη χρονιά, η φράση αυτή έχει να δείξει αυτό που μόλις είπατε, δηλαδή την αμεσότητα του ότι κάτι, μία πράξη, μία χειρονομία, μία ιστορία πιθανώς, ένα έργο, και όπως λέμε και στο δελτίο τύπου, ένα φεστιβάλ, λοιπόν, ότι στην ώρα του έχει να πει πολλά πράγματα
Οπότε το timing που περιγράψατε έχει και ποιητικές προεκτάσεις και πολιτικές, καθώς φέτος στην θεματική του φεστιβάλ, η οποία είναι δίκτυα, κάνουμε μία ανοίξη σίγουρα και στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Οπότε βλέπουμε αυτή την, με τον τρόπο με τον οποίο υφαίνεται ένα υφαντό, έτσι λοιπόν και οι λέξεις υφαίνουν το λόγο και ολόκληρες επαναστάσεις, λοιπόν, ολόκληρο το μήνυμα, ολόκληρη επικοινωνία υφαίνεται μεταξύ λοιπόν ανθρώπων και κοινωνιών και διαφορετικών εποχών. Εγώ πραγματικά περιμένω να έρθουμε εκεί και να δούμε τι έχετε ετοιμάσει. Ξέρω ότι πάντα σημαντικό ρόλο παίζει και ο άνθρωπος μέσα στο δικό σας φεστιβάλ, και όταν το λέω αυτό εννοώ οι εμπειρίες, ο λόγος ανθρώπων που έχουν ζήσει εκείνη την περίοδο, που μπορούν να μεταφέρουν, να θυμηθούν, να έχουν ακούσματα και να μεταφέρουν την προσωπική τους εμπειρία μέσα στο φεστιβάλ. Και πιστεύω ότι θα το δούμε αυτό φέτος, να παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Θα το δούμε, γιατί υπάρχει και πέραν της έκθεσης σύγχρονης τέχνης, η οποία τρέχει κατά τη διάρκεια όλου του φεστιβάλ, έχουμε πολύ ωραίες, ένα πολύ ωραίο να εξελίξει project φέτος με την προφορική ιστορία, mm-hmm. που είναι μόλις αυτό που περιγράψατε. Οπότε θα έχουμε in situ, δηλαδή μέσα στον κήπο, ηχητικές ιστορίες που θα μπορεί το κοινό να ακούσει, που προέρχονται από ανθρώπους από τη σταφίδα, αλλά και το χαρτί. Και επίσης έχουμε φέτος και μια πολύ ωραία συνεργασία επίσημη πια με το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, το γνωστό Athens Digital Arts, το οποίο θα έχουμε ένα πρόγραμμα παράλληλων προβολών στο διπλανό κτίριο που είναι το Πολύκεντρο. Είναι αυτό το network που λέμε, τα δίκτυα, πώς ενώνονται και πώς θα ενωθεί και η ιστορία με την τεχνολογία, με όσο μας δίνει δυνατότητα πλέον η τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα να ζωντανέψουμε πρακτικά έτσι στο φεστιβάλ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Περιμένουμε, 25 Σεπτέμβρη ξεκινάτε και μέχρι 3 Οκτώβρη όλες αυτές οι δράσεις. Ευχαριστούμε, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένω. Να είστε καλά, καλή επιτυχία.